Ελπίζω να μην είπε ο κύριο Κουρλέτη ότι θα τα κάνει όλα αυτά με ένα νόμο και ένα άρθρο, γιατί μόνο αυτό δεν μας έχει πει ακόμα πάλι σε τέτοια δήλωση. Ειλικρινά θέλω να εκφράσω την απογοήτευσή μου από όλη αυτή τη διαδικασία, διότι συγκυριακά την τοποθετούν εν μέσω διαπραγματεύσεων για τη λήψη νέων μέτρων που επιβάλλουν οι δανειστές μας. Και δυστυχώς πολύ φοβάμαι ότι αυτό που θα προκύψει θα είναι ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Δυστυχώς αυτή η συζήτηση δεν έχει ανοίξει τώρα και δεν την ανοίγουμε τώρα ή πρέπει να την ανοίξουμε τώρα. Ειδικά για τους συμβασιούχους στην καθαριότητα των Δήμων, έχει ανοίξει εδώ και 2-3 μήνες, έχουν προειδοποιηθεί από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Δημοτικών Υπαλλήλων για το θέμα. Το γνωρίζουν πολύ καλά, γνωρίζουν τα προβλήματα που προκύπτουν με τις παρατάσεις του συμβασιούχους, γνωρίζουν ότι έπρεπε να το λύσουν νομοθετικά και όμως ακόμα και τώρα δεν έχει γίνει τίποτα. Όπως επίσης γνωρίζουμε όλοι μας ότι πριν από 2 μήνες είχε βγει στον αέρα, είχε διαρρεύσει, είχε συζητηθεί ένα πολύ νομοσχέδιο για τους ΟΤΑ, το οποίο τελικά το πήραν πίσω. Μήπως και τώρα λοιπόν είχε αντίστοιχο. Μάλιστα. Δεν μπορείτε λοιπόν ούτε εσείς οι ίδιοι να απαντήσετε. Δεν έχετε κληθεί επ' αυτού, δεν έχετε μιλήσει. Μιλάει ο κύριος Κουρλέτης σε αυτό το κομμάτι, έχει μιλήσει κατευθείαν με την Ομοσπονδία μας. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε στην πράξη αυτά που έχουν υποσχεθεί για επίλυση του θέματος. Εγώ λύση δεν βλέπω προς το παρόν. Δεν ξέρω αν εσείς τη βλέπετε και εγώ είμαι τυφλός και δεν μπορώ να την δω, να με βοηθήσετε να τη δω. Αλλά προς το παρόν δεν τη βλέπω ούτε εγώ. Και ειλικρινά απορώ γιατί να μπαίνει στη συζήτηση τώρα ειδικά που περιμένουμε να αναψηφιστούν νέα μέτρα και νέο μνημόνιο. Μήπως για να δικαιολογηθούν ότι δεν μας αφήνουν κάποιοι άλλοι να κάνουμε αυτό που σας υποσχεθήκαμε. Το επικοινωνιακό παιχνίδι που συνεχίζει και παίζει η κυβέρνηση αριστερά. Μάλιστα. Σας υποψιάζει δηλαδή κάτι παραπάνω από το κανονικό όλη αυτή ιστορία. Εύχομαι να διαψευστώ, γιατί μιλάμε για κάθε θέση εργασίας και μια οικογένεια που περιμένει να ζήσει αυτή. Ακριβώς. Μακάρι να διαψευστείτε. Θα μας βρει απέναντι και θα μας βρει και δυναμικά, διότι και αυτή η κοροϊδία έχει ένα τέλος. Μακάρι πραγματικά να διαψευστείτε, διότι υπάρχουν εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι, όπως λέτε, ναι, πίσω από κάθε ανθρώπινη μονάδα και κάθε εργαζόμενο κρύβεται μια οικογένεια, η επιβίωση μιας οικογένειας. Η επιβίωση, άνθρωποι, όπως το είπατε, η επιβίωση. Έτσι, μιλάμε για ανθρώπους που παίρνουν 700 ευρώ με το ζόρι, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι θα δουλέψουν νύχτα, θα δουλέψουν με κίνδυνο τη ζωή τους και αυτή τη στιγμή. Για ψηφοθερικούς, δεν μπορώ να διανοηθώ. Και οι ανθρώποι οι οποίοι για να πληρωθούν θα πρέπει να περάσουν από 1002 ελέγχους εξαιτίας των νομικών προβλημάτων που υπάρχουν, έτσι όπως έγιναν με τους συμβασιούχους, και αφού περάσουν έτσι και κατά τόπους, σωστά το λέτε. Σωστά το λέτε. Διότι αν θέλουν πραγματικά να βρουν λύση και οι υπόλοιποι να έρθουν στο Ηράκλειο, πληρώνονται οι συνάδελφοι.